Καλησπέρα. Σήμερα 6 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Αυτοκινήτου και Μηχανημάτων Νομού Κοζάνης, ο Άγιος Ιλαρίων, γιορτάζει τον προστάτη του. Κάνουμε την καθιερωμένη μας εκδήλωση με λειτουργία το πρωί και κεράσματα εδώ στα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου, καθώς και κάποιους καλεσμένους. Αυτό είναι παράδοση. Κάθε χρόνο προσπαθούμε το ΔΣ να το υλοποιούμε όσο μπορούμε. Αν και τα πράγματα ήταν δύσκολα και με τον κορονοϊό και με αυτά, εμείς συνεχίζουμε, προσπαθούμε και δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Υπάρχει συμμετοχή. Φέτος, όπως και πέρυσι, είναι η δεύτερη χρονιά που τη γιορτή μας, την εκδήλωσή μας την πραγματοποιούμε εδώ στο ξεκλείστο Αγίου Ελευθερίου, στην Κοζάνη. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια, την πραγματοποιούσαμε κάτω στο φράγμα του Ιλαρίωνα, στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα. Για κάποιους λόγους, τα τελευταία 2 χρόνια ήρθαμε εδώ και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πάτερ Χρήστο, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, καθώς και τον Επίτροπο εδώ για την παραχώρηση του χώρου και της αίθουσας εδώ που παραχωρήθηκε για το Σύλλογο για τις δραστηριότητες του. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστούμε πολύ και το ΔΣ που είναι πάντα σύστομο και κάνουμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες και όλους τους καλεσμένους που κάθε χρόνο μας τιμούν και τα μέλη του Συλλόγου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, γιορτάζουμε τον προστάτη των μηχανικών, των συνεργείων, τον Άγιο Ιλαρίωνα, σε ένα εξαιρετικό μέρος εδώ στην Κοζάνη. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στα συνεργεία, γιατί η προσφορά τους για την ποιότητα της οδικής ασφάλειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Η προσφορά τους για σωστά αυτοκίνητα στην περιοχή μας είναι καθοριστική. Όπως επίσης εμείς σαν πολιτεία είχαμε και έχουμε την υποχρέωση, και αυτό κάναμε, να τους δώσουμε όλες τις δυνατότητες εκείνες που να τους βοηθούν στη δουλειά τους. Δηλαδή να τους εκπαιδεύσουμε, να τους καταρτήσουμε στις νέες τεχνολογίες όπως είναι η ηλεκτροκίνηση. Και αυτό κάναμε με την τελευταία απόφαση στο Υπουργείο Μεταφορών, την οποία υπέγραψα, όπου δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις βαθμίδες των μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν στην ηλεκτροκίνηση και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, για να έχουμε απόλυτη ασφάλεια και στους ίδιους που δουλεύουν χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά και στους πολίτες που χρησιμοποιούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί η συνεργασία που είχαμε και με την Ομοσπονδία αλλά και με τα Σωματεία της Κοζάνης ήταν τέτοια που κατάφερε να φέρει μόνο θετικά αποτελέσματα. Και του χρόνου να ξαναβερθούμε όλοι εδώ και του χρόνου να κάνουμε ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά σε όλα αυτά που χρειάζονται για να έχουμε καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Χρόνια πολλά, καλές δουλειές σε όλους στα συνεργεία. Ο Σύλλογος εδώ πέρα είναι ένας πιο δραστήριος Σύλλογος του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Το Επιμελητήριο, ο ρόλος του είναι να αγκαλιάζει, να ενισχύει και να συνδράμει τις προσπάθειες ενεργών συλλόγων. Έχουμε κάνει αρκετές δράσεις με το Σύλλογο Άγιος Ιλαρίων. Έχει μπροστά του και την πρόκληση της ηλεκτροκίνησης και των νέων τάσεων στην αγορά, στην ηλεκτροκίνηση και γενικά σε όλο το κομμάτι της μηχανοκίνησης. Το Επιμελητήριο είναι εδώ για να ενισχύει όλους όσους έχουν όραμα, διάθεση και όρεξη για δουλειά. Και ο Σύλλογος της Κοζάνης το έχει αποδείξει έμπρακτα αυτό και θα είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε του προσπάθεια.